ύποπτος. Ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε, ναι. Ολυμπιακός. Δεν σου είπα εγώ. Το κατάλαβα. Το πειρίστηκα. Έτσι, πράγμα. Ναι. Άκουγα προχθές τους φίλους μου τους Παοξίδες ότι... Έχεις φίλους Παοξίδες εσύ. Έχει. Λόγω της Τρόικας λέει έγινε το ματς και έδωσε τρεις κόκκινες κάρτες. Ναι. Αυτή η μικρή ομάδα της Θεσσαλονίκης, και δεν είναι της Θεσσαλονίκης, είναι της Μικράς Ασίας, να μην ασχολείται με εμάς. Εσύ τι είσαι. Το βασιλιά της Ελλάδας και της Ευρώπης. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. 27. Σε τι είσαι βασιλιάς. Και της Ελλάδος και της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Πέρα από τον μπάσκετ, φίλε, δεν είσαι βασιλιάς πουθενά. Και εσύ, αν θυμάσαι κόκκινες, το έλεγε προχθές ότι. Άλλο Ολυμπιακός, πρέπει να χαίρονται για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν έλεγε προχθές. Όχι, δεν έλεγα ότι πρέπει να χαίρονται. Απαγορεύεται να λένε ότι θέλουν να χάσει. Όταν οι ίδιοι έχουν βλέψεις να πάρουν πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ τώρα πώς το βλέπεις, ότι με διαιτησία αν πήραμε το μάτι. Όχι, ρε φίλε, με διαιτησία βγαίνει πρώτο. Ναι, ρε, με διαιτησία το πήρε στο μάτς. Ο διαιτητής ήταν να πούμε. Με διαιτησία βγαίνει πρώτο. Ναι, ρε, με διαιτησία πήρε στο μάτς εχθές. Και δεν σου μιλάω για τα πέναλτ. Ναι, για τα μικρά σφυρίγματα. Όλα τα μικρά σφυρίγματα τα έδωσε στον Ολυμπιακό. Και τις κάρτες και τις μάρτες, πλάκα μας κάνει. Και εσύ λες ότι και ο Πάουκ παίρνει. Όταν μπερδεύει τον Πάουκ. Όταν παίρνει ο Πάουκ σφυρίγματα, εγώ Πάουκ δεν είμαι ούτε Άρης. Είμαι, ναι, λέω ότι παίρνει. Εσύ δεν πήρε χθες σφυρίγματα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, παραδέχομαι εγώ έτσι. Παραδέχεσαι εσύ, όμως. Παραδέχεσαι, πάρα. Ράπτο εννοείται το μόνο που συμφώνησα ήταν η συγκάλυψη των αποτελεσμάτων. Κάτι που μου λέει ότι τελικά όλοι, μα όλοι μέσα στο, ήταν στο φαγοπότι. Άρης από μικρό σημείο και το μόνο που νιώθω είναι απέκτεια για όλους αυτούς τους κυρίους. Μάλιστα.